Μπορεί το τζάκι που κοσμεί τα σπίτια να έκαψε φέτος και με το παραπάνω στην Αχαΐα, ζεσταίνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα, ωστόσο οι ειδικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνα σωματίδια που εκλείονται τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού, που είναι καρκινογόνα. Εξαρτάται του τι καίει ο καθένας. Τώρα, αν και στο ξύλο, την ελιά κτλ., δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Και όταν η καμινάδα είναι πολύ ψηλά και δεν διαχέεται, αναλόγως και με το τι άνεμος φυσάει. Εκτός όμως από τα τζάκια, οι ψυσταριές είναι εξίσου επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως πρέπει η χρήση τους να γίνεται με μέτρο. Εννοείται ότι είναι επικίνδυνα. Και αν προκαλούν και καρκίνο, επόμενο δεν είναι. Αλλά και αυτοί που ψήνουν, πώς θα τους κάνει να μην ψήνουν? Ή όταν ένας έχει μόνο τζάκι για να ζεσταθεί? Καθώς διανύουμε περίοδο με αρκετό κρύο, πολλοί πατρινοί χρησιμοποιούν το τζάκι για να ζεσταθούν, καθώς η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα ύψη και επιλέγουν μια πιο οικονομικά συμφέρουσα επιλογή θέρμανσης. Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τη χρήση τζακιών για να απολαύσουν μια αίσθηση θαλπορής. Γνωρίζουν όμως τους κινδύνους που κρύβονται για την ανθρώπινη υγεία? Δυστυχώς, πρέπει λίγο με μέτρο όμως. Και οι ψυσταριές το ίδιο, γιατί? Και οι ψυσταριές το ίδιο, ίσως πρέπει να πάρθουν και κάποια μέτρα. Ένα από τα ευαίσθητα σημεία του Έλληνα είναι η κρεατοφαγία και δια αυτή του κάρβουνου. Οι ψυσταριές όμως μπορούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να προκαλέσουν ακόμη και καρκίνο. Οι ψυσταριές, ναι, είναι το κάρβουνο, λέει, καρκινογόνο. Εξαρτάται αν δεν το κάψεις καλά. Και οι ψυσταριές ακόμη. Γιατί και αυτές βγάζουν τα ξύλα, ο καπνός που βγαίνει τα ξύλα, και αυτά βλάπτουνε. Μετά την ανακοίνωση της αντικαρκινικής εταιρείας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστης Χατζηδάκης δεσμεύτηκε να δει σε βάθος το θέμα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το δει το θέμα το Υπουργείο Υγείας και να δούμε πράγματι τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ακολουθούμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούμε την ενεργειακή αναβάθμιση για ψύξη, θέρμανση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία καλεί τους πολίτες να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τζακιού και να περιορίσουν τη χρήση μπάρμπεκιου, καθώς όπως αναφέρει είναι ένας παράγοντας που θέτει τους πολίτες σε κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο και άλλες ασθένειες. Κατά τους ειδικούς, περισσότερο κινδυνεύουν οι καρκινοπαθείς, άνθρωποι με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, έγκυες, βρέφοι, παιδιά και ηλικιωμένοι, καθώς και όλοι όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.